Χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την επιστολή τη δεύτερη του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, από το Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, 5 εδάφιο και σελίδα 1028. Σελίς 1028, Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, 5 εδάφιο, από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους τη δεύτερη. Εαυτούς εξετάζετε αν είστε εν τη πίστη. Εαυτούς δοκιμάζετε. Ή δεν γνωρίζετε εαυτούς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εν ημίν, εκτός αν είστε αδόκιμοι κατά τη. Ελπίζω δε ότι θέλετε γνωρίσει ότι εμείς δεν είμεθα αδόκιμοι. Εύχομαι δε εις τον Θεό να μην πράξετε μηδέν κακόν, ουχή δια να φανόμεν εμείς δόκιμοι, αλλά δια να πράτετε εσείς το καλόν, εμείς δε ασήμεθα ως αδόκιμοι. Διότι δεν δυνάμεθα να πράξομεν τι κατά της αληθείας, αλλά υπέρ της αληθείας. Επειδή χαίρομεν ότι εμείς, όταν εμείς ασθενούμεν, σεις δε είστε δυνατοί. Τούτο μάλιστα και ευχόμεθα την τελειοποίησή σας. Δια τούτο γράφω απόν, για να μην φερθώ από τόμος παρών, κατά την εξουσίαν την οποίαν μη έδωκεν ο Κύριος προς οικοδομήν και ουχή προς καθαίρεσιν. Λοιπόν, αδελφοί, χαίρετε, τελειοποιήστε, παραμυθίστε, φρονείτε το αυτό, ειρηνεύετε και ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης τελείστε με θυμών. Ασπάστητε αλλήλους εμφυλήματι Αγίω, σας ασπάζονται πάντες οι Άγιοι. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Αμήν. Τελειώνοντας αυτή τη δύσκολη αποστολή του, ο Απόστολος Παύλος προς τους Κορινθίους με την επιστολή αυτή δίνει τις τελευταίες, θα λέγαμε, οδηγίες και προτροπές που είναι τόσο απαραίτητες και τόσο αναγκαίες για να είναι ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης μαζί τους. Το ζητούμενο λοιπόν είναι ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης να είναι μαζί με την Εκκλησία, μαζί με τα αδέλφια και τις οικογένειές τους. Ο Θεός της αγάπης, ο Θεός δηλαδή ο οποίος με πατρική αγάπη φροντίζει, μεριμνά, προστατεύει, προμηθεύει, παρηγορεί, ενισχύει, στηρίζει. Ο Θεός της αγάπης δεν είναι ένας Θεός αόριστος, μια ανωτέρα δύναμης, αλλά είναι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, ο Πατέρας. Και είναι συγκλονιστικό να ξέρει ο άνθρωπος, αλλά πιο συγκλονιστικό ακόμη είναι να ζει ο άνθρωπος και να απολαμβάνει την αγάπη του Θεού Πατρός, τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού και την κοινωνία και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό θα γίνεται βέβαια, όχι, και γίνεται όχι σε όλους τους ανθρώπους, πρώτον στα παιδιά του, σε αυτούς λοιπόν που δέχθησαν τον Χριστό και αποδέχθησαν τα λόγια του και πίστεψαν και σώθηκαν, αλλά και από τα παιδιά του, όχι σε όλα, στα παιδιά αυτά τα οποία αγωνίζονται τον καλό αγώνα της πίστεως, περπατάνε με οδηγία Πνεύματος Αγίου στο δρόμο που ο Θεός έχει προετοιμάσει για αυτούς και εν τέλει διατηρούν την πίστη τους. Γιατί όλο το μυστικό, θα έλεγα, του χριστιανού ξεκινάει από την πίστη. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος στις προτροπές αυτές ξεκινάει «Εαυτούς δοκιμάζετε αν είσαστε, στην πίστη». Η πίστη λοιπόν είναι το μυστικό του χριστιανού. Διαπίστεως είμαστε σεσωσμένοι. Κατά χάριν, όχι με έργα, για να μην καυχηθεί ούτε μία σάρξη ότι εγώ ήμουν τόσο καλός και μέσος ο Χριστός. Κανένας τόσο καλός δεν σώζεται από τον Χριστό. Ο Χριστός σώζει τους πιστούς.
με αυτή την απλή φυσική πίστη που διαθέτουν όλοι οι άνθρωποι, όταν αυτή η φυσική πίστη που διαθέτουν όλοι οι άνθρωποι ενωθεί με το Λόγο του Θεού, τότε γίνεται σώζουσα πίστης. Δηλαδή, όπως πιστεύω με τα πάσης βεβαιότητας ότι θα ξημερώσει, όπως πιστεύω ότι όταν θα πάρω το αυτοκίνητό μου θα γυρίσω σπίτι μου πρώτα ο Θεός, όπως πιστεύω όλες τις λεπτομέρειες της ζωής μου ότι λαμβάνουν χώρα και εμπιστεύομαι ακόμη και το ασανσέρ που θα με πάει απάνω ότι δεν θα με σκοτώσει, το αεροπλάνο ότι δεν θα με ρίξει, με αυτή την απλή φυσική πίστη ο Θεός έχει μέσα στη μεγάλη του σοφία προσδιορίσει τη σωτηρία του ανθρώπου. Όταν λοιπόν πιστέψω ή εν πάση περιπτώσει δοκιμάσω με πίστη το όνομα του Ιησού Χριστού και το επικαλεστώ, από εκεί και πέρα αρχίζει η μεγάλη αλλαγή στη ζωή όλων των ανθρώπων και αυτού του ανθρώπου που το δοκιμάζει και επικαλείται το όνομα του Χριστού. Επεμβαίνει πια δυναμικά ο Θεός και αναγεννάει τον άνθρωπο δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εις ελπίδα ζώσα, σε μια κληρονομιά αμάραντο, αιώνια, που είναι φυλαγμένη από το Θεό για αυτούς που με τη φυσική τους πίστη δέχθηκαν τον Χριστό και ο Θεός τους αναγέννησε. Και όταν αναγεννηθεί ο άνθρωπος, τότε αλλάζουν όλα. Αλλάζουν οι επιθυμίες σαρκός και από αμαρτωλές γίνονται άγιες. Οι επιθυμίες της καρδιάς που από άλλα πράγματα τώρα ζητάει τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Η καρδιά του ανθρώπου από σκληροτράχυλη και άπιστη μεταβάλλεται σε απαλή και τρυφερή, ώστε να μπορεί να μετανοεί και να ζητάει συγγνώμη από το Θεό και από τους ανθρώπους, γιατί γνωρίζει ότι με τη μετάνοια έρχεται και παραμένει η σωτηρία. Και τέλος αλλάζει και οι σκέψεις του ανθρώπου, αποκτά ο άνθρωπος νουν Χριστού, καθώς το αλαζονικό πνεύμα και το σκληρό, το οποίο δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του όπως λένε οι άνθρωποι, γίνεται ταπεινό, απαλό και συγχωρεί οτιδήποτε και αν έχει συμβεί ή έχουν κάνει σε αυτόν. Και αμέσως έρχεται ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου στον άνθρωπο, τον αναγεννημένο, που είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του, είναι και η πίστης. Και η πίστης, αδερφοί αγαπητοί, είναι ένα μυστήριο. Μάλιστα, ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Τιμόθεο λέει «έχοντες το μυστήριο της πίστεως με τα καθαρά συνειδήσεως». Είναι ένα μυστήριο που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι συνέβη και βρεθήκαμε εδώ στην Εκκλησία. Και γιατί εμείς. Και γιατί όχι οι άλλοι που πιθανόν είναι πολύ καλύτεροι από εμάς. Και μάλλον είναι πολύ καλύτεροι από εμάς, γιατί λέει η Γραφή «όπου επερίσσευσε η αμαρτία, εκεί υπερεπερίσσευσε η χάρις του Χριστού». Μυστήριο μεγάλο είναι. Τι είναι αυτό που οδήγησε τα βήματά μας και μπήκαμε στην Εκκλησία? Δεν μας υποσχέθηκε κανείς τίποτα. Δεν μας υποσχέθηκε να μας πληρώνει, να μας δίνει, να μας χαρά, τίποτα. Αντιθέτως. Και ο Θεός ακόμη λέει «στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός και αυτή η οδός είναι που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών». Και ακόμη λέει «θα έχετε θλίψη, αλλά μη φοβήστε, μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψη, αλλά μη φοβήστε, εγώ ενίκησα τον κόσμο και εσείς θα νικήσετε». Και αυτή είναι η νίκη, η νίκη σας από τον κόσμο, η πίστη σας. Και όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, λέει ο Χριστός,
πρώτον πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του. Να ξεχάσει τι ήταν, τι είναι και να μην το λογαριάσει καθόλου. Ο Απόστολος Παύλος μάλιστα λέει, ζημία ήταν όλα αυτά τα οποία θεωρούσα κέρδη. Σκύβαλα άχρηστα μπροστά σε αυτό που γνώρισα, τη δόξα του Χριστού. Να απαρνηθείς, θες να ακολουθήσεις τον Χριστό, να απαρνηθείς τον εαυτό σου. Πρώτον, δεύτερον, να πάρεις το σταυρό σου. Γιατί αν δεν απαρνηθείς τον εαυτό σου και δεν πάρεις το σταυρό σου, δεν μπορείς να ακολουθείς εμένα. Και μόνο όποιος ακολουθεί τον Χριστό θα περπατάει από δόξα σε δόξα, από χάρη σε χάρη και από ευλογία σε ευλογία. Αλλά για να ακολουθείς τον Χριστό πρέπει να απαρνηθείς τον εαυτό σου και να πάρεις το σταυρό σου. Και μακάριος ο άνθρωπος που κατάλαβε και καταλαβαίνει ποιος είναι ο σταυρός του. Γιατί αν δεν καταλάβεις ότι ο σταυρός σου είναι αυτός τον οποίον ο Θεός σου φόρτωσε, γιατί έτσι μόνο θα περπατήσεις με στερεά βήματα, όχι πετώντας τον αέρα, επί της γης πάνω στα ίχνη του Χριστού. Εάν αφήσεις το σταυρό σου ή τον μικρύνεις, θα πάρεις άλλο δρόμο. Και ο σταυρός μας τι είναι? Κάθε δυσκολία την οποία ζούμε χάριν του Χριστού. Σταυρός είναι να ανέχουμε τη δύσκολη γυναίκα μου. Σταυρός είναι να ανέχουμε και να φροντίζω τους δύσκολους γονείς μου. Σταυρός είναι να δέχομαι και να αγαπάω και να προσεύχομαι τα παιδιά μου τα άπιστα. Σταυρός μου είναι να φροντίζω τον αδύναμο, τον ασθενή αδελφό μου. Σταυρός μου είναι να μεριμνώ με μέριμνα αγία για τον αγιασμό του σπιτιού μου, των αδελφών μου και της οικογένειάς μου. Σταυρός μου είναι ο νηδισμός χάριν του ονόματος του Χριστού. Σταυρός είναι τα παθήματα και η διωγμή χάριν του Χριστού. Μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος κατανοεί ότι αυτή η δυσκολία που δεν προήλθε από τα δικά μου λάθη, γιατί αν προήλθε από τα δικά μου λάθη τότε πρέπει να μετανοήσω για να τα διορθώσει ο Θεός, που δεν προέρχεται από το διάβολο σαν πειρασμός, γιατί αν προέρχεται από το διάβολο θα μου δώσει νίκη ο Κύριος. Αλλά σταυρός μου είναι αυτό που προέρχεται χάριν του Χριστού. Όποιος κατανοήσει ότι αυτό είναι η ευλογία του Θεού, η ασφάλειά μας, η σωτηρία μας, η δόξα μας και η ανάστασή μας, τότε η ζωή μας θα είναι και πιο πολύ εύκολη. Θα είναι στην παρουσία του Θεού. Τότε ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης θα φυλάει τις καρδιές μας και τους διαλογισμούς μας δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αλλά πολλές φορές οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται από αυτά που δεν έχουνε, αντί να δοξάζουνε για αυτά που τους έχει δώσει ο Θεός. Ένα ωραίο χαρακτηριστικό είναι η μοναξιά. Η μοναξιά είναι, αδελφοί, ευλογία μεγάλη. Ο Απόστολος Παύλος λέει στην πρώτη μου απολογία, όλοι με εγκατέλειψαν. Έμεινα μόνος μου. Όλοι με εγκατέλειψαν. Αλλά πρώτον μου συμπαραστάθηκε ο Ιησούς Χριστός και με δυνάμωσε ο Ιησούς Χριστός για να εκπληρώσω την αποστολή μου, το κήρυγμα, ακόμη και στην οικία του Κέσαρα. Άρα λοιπόν, ή θέλεις να σε ενδυναμώνουν και να σου συμπαραστέκονται άνθρωποι, που δεν είναι κακό, καλό είναι,
ή θέλεις να σου συμπαραστέκεται και να σε ενδυναμώνει ο Χριστός και να σε οδηγεί από δόξα σε δόξα και από χάρη σε χάρη. Εάν δεν είσαι μόνος σου, δεν έχεις γνωρίσει την ευλογία της μοναξιάς και ο Θεός σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Μείνε μόνος σου. Μπαίνε μέσα στο ταμείο σου. Και εκεί άπλωνε την καρδιά σου μπροστά στον Πατέρα που αποκαλύπτεται εν το κρυπτό για να σου ανταποδίδει τα πάντα εν το φανερό. Ο Ιησούς Χριστός ήταν περιτριγυρισμένος από μαθητές και από πολύ όχλο, οι οποίοι ήταν τριγύρω του πάντοτε, ζητώντας να τους θεραπεύσει, να τους ελευθερώσει και να τους ευλογήσει και να τους ταΐσει. Ήξερε όμως πόσο σημαντική είναι η μοναξιά, γι' αυτό κάθε βράδυ διανυκτέρευε μόνος του στην προσευχή για να συζητήσει, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, με τον Πατέρα του τον Ουράνιο. Να του συμπαρασταθεί, να τον ενδυναμώσει, να τον στηρίξει. Χωρίς τις ώρες της μοναξιάς σου μόνο με τον Χριστό, η ζωή δεν περνιέται, αδερφοί. Δεν αντέχεται. Δεν αντέχεται. Και μάλιστα τις έσχατες αυτές οι μέρες που τα πράγματα θα γίνονται όλο πιο δύσκολα. Ακόμη πιο απαραίτητο είναι τη μοναξιά σου, είτε να τη δημιουργείς αν δεν την έχεις, είτε να την απολαμβάνεις και να την εκμεταλλεύεσαι, όμως μόνο με τον Ιησού Χριστό. Γιατί αν την περνάς τη μοναξιά σου με τη σκέψη σου, θα ταλαιπωρείσαι με αποτελέσματα και με πορεία αμφίβολη. Αν όμως τη μοναξιά σου την εκμεταλλεύεσαι και είσαι πάντοτε με τον Χριστό, τότε θα απολαμβάνεις τη δόξα Του. Αυτός θα είναι ο Κύριός σου πραγματικά, ο Θεός σου, ο φίλος σου, ο σωτήρας σου, το κοντινό σου πρόσωπο, ο αδελφός σου. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει «εαυτούς εξετάζεται αν είστε στην πίστη». Η πίστη, είπαμε, είναι ένα μυστήριο, το οποίο όμως αυτό μυστήριο μπορεί να σβήσει και να μην υπάρχει αυτό το ωραίο δώρο του Θεού που σε φέρνει κοντά στο Χριστό, κοντά στη δόξα του Θεού, εάν η συνείδησή σου χαλάσει ή καυτηριαστεί. Η συνείδηση είναι τα έργα μας του σκότους. Πώς χαλάει? Με τα έργα του σκότους. Είναι αυτό που αισθάνεται ο άνθρωπος, το βάρος της αμαρτίας. Είναι η φωνή του Θεού που αντιστέκεται στο βάρος της αμαρτίας. Η αγαθή συνείδηση. Η αγαθή συνείδηση είναι αυτή που ο Θεός, με την οποία ο Θεός ελέγχει τον άνθρωπο για τα έργα του σκότους, και δεν καθαρίζεται η συνείδηση, δεν αγιάζεται παρά μόνο με το αίμα του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ελευθερωθείς από τις τύψεις σου, από τις ερηνίες, έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, από το βάρος της αμαρτίας, λέει το Ευαγγέλιο του Χριστού, παρά μόνο με το αίμα του Χριστού. Αν όμως αφήνεις τα έργα του σκότους να σωρεύονται, τις αμαρτίες σου, τα λάθη σου, τις παραβάσεις σου, τις ανομίες σου, και δεν τις ξεφορτώνεις στο σταυρό του Γολγοθά και δεν τις καθαρίζεις και δεν καθαρίζεσαι με το αίμα του Χριστού, τότε η μία πέφτει πάνω στην άλλη και χάνεται η αγαθή συνείδηση, και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος,
εάν η αγαθή συνείδηση χάθει, μάλιστα λέει, έχουν πίστην και αγαθήν συνείδηση. Δεν μπορείς να έχεις πίστη αν δεν έχεις αγαθή συνείδηση. Εάν όμως αποβάλεις την αγαθή συνείδηση, την οποία την εσ αποβαλώντες, εναβάγησαν εις την πίστη. Ναυάγιο, αδελφοί. Χριστιανός ναυάγιο. Πνιγμός βέβαιος. Για να διατηρήσουμε λοιπόν την πίστη μας, για να δούμε αν στεκόμαστε στην πίστη μας, το πρώτο πράγμα που πρέπει να εξετάζουμε είναι την αγαθή μας συνείδηση. Εάν δηλαδή δεν μας ελέγχει, βέβαια αν αφήσουμε τη μία αμαρτία πάνω στην άλλη, τότε καυτηριάζεται και δεν μπορεί να μας ελέγξει. Είναι βασικό λοιπόν να εξετάζουμε την αγαθή μας συνείδηση. Μάλιστα λέει ο Απόστολος Παύλος επίσης, εις μεν τους καθαρούς τα πάντα είναι καθαρά, στους μεμιασμένους όμως και απίστους ουδέν καθαρών, και όνους αυτών και η συνείδηση αυτών είναι μεμιασμένα, διότι ομολογούνε ότι γνωρίζουν το Θεό, με τα έργα όμως που πράττουν αρνούνται, γίνονται ευδελικτοί και απειθείς εις παν έργων αγαθών αδόκιμοι. Καθαρή συνείδηση. Και αν είναι καθαρή συνείδηση, από εκεί και πέρα είναι εύκολο να προχωρήσει ο καθαρισμός στη ζωή του ανθρώπου. Το πρώτο είναι λοιπόν αγαθή συνείδηση, που έρχεται με τη μετάνοια, με το αίμα του Χριστού, και η συνείδηση του ανθρώπου καθαρίζεται, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Εβραίους, από νεκρών έργων, ώστε να μπορεί να λατρεύει ο άνθρωπος Θεόν ζώντα. Είναι λοιπόν προτεραιότητα στη ζωή του χριστιανού να εξετάζει τη συνείδησή του, να εξετάζει τον έλεγχο της συνείδησής του, πολύ περισσότερο δε τον έλεγχο του Πνεύματος του Αγίου, να μην αφήνει αμαρτία να μένει μέσα χωρίς να την εξομολογείται στον Θεό τον αληθινό, όχι σε ανθρώπους, στο Θεό τον αληθινό, εν το ονόματι του Χριστού και δια Πνεύματος Αγίου, ώστε το αίμα του Χριστού, ο Θεός που συγχωρεί αμαρτίες, να του καθαρίζει τη συνείδηση. Αλλά και η καθαρή καρδιά επίσης είναι αυτή που είναι απαραίτητο να υπάρχει στον άνθρωπο, γιατί αν η καρδιά μας δεν είναι καθαρή, τότε και η πίστη μας λιγοστεύει και χάνεται. Καρδιά μας είναι σκέψεις, διαλογισμοί, λόγια, πίκρες, θυμός, κακία, κατάκρισης, καταδίκη, παράπονο, μίσος, ακαταστασίες. Έρχεται λοιπόν ο Λόγος του Θεού και λέει, με τα πάσης φυλάξεως Υιέ μου φύλατε την καρδία σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται πάσε εκβάσεις τη ζωή σου. Πρέπει όμως να έχει προηγηθεί, επαναλαμβάνω, ο καθαρισμός και ο αγιασμός της συνείδησής μας από έργα σκότους, από αμαρτίες και από το βάρος της αμαρτίας. Ύστερα στεκόμαστε μπροστά στο Θεό να φέρουμε την καρδιά μας μήπως ρίζα της πικρίας αναφύει, μεγαλώσει, γεμίσει με βρώμα την καρδιά μας, με καρπό να μολυνθούν πολύ. Και έτσι το δέντρο το σαπρό έχει κακό καρπό. Σαπρό δέντρο η καρδιά του ανθρώπου η χαλασμένη,
δεν μπορεί να έχει καλό καρπό. Εάν όμως και την καρδιά μας την καθαρίσουμε με επιμέλεια και επίγνωση με το αίμα του Ιησού Χριστού, τότε εκ του περισσεύματος της καρδίας θα λαλεί το στόμα και θα λαλεί έφημα και ευλογημένα λόγια, λόγια Θεού, με αποτέλεσμα και καρποφορία την ευλογία και τη σωτηρία. Άρα λοιπόν πρώτα εξετάζοντες τη συνείδησή μας, μην τυχόν και να βαγίσουμε στην πίστη. Ύστερα εξετάζουμε την καθαρισμένη την καρδιά μας για να την καθαρίσουμε, μην χάσουμε το δρόμο μας. Επίσης εξετάζουμε το πνεύμα μας, τους διαλογισμούς μας, τις σκέψεις μας, τις επιδιώξεις μας, τη λογική μας, τις αποφάσεις μας. Έτσι λέει και ο προφήτης Ισαΐας, ο Θεός με τον προφήτη Ισαΐα. Οι βουλές μου, δηλαδή οι αποφάσεις της καρδιάς μου, οι ορέξεις της καρδιάς μου, λέει ο Θεός, δεν είναι βουλές σας. Και η οδή μου, οι αποφάσεις μου, η λογική μου δεν είναι οδή σας. Για να έρθουμε σε αυτή την όμορφη κατάσταση, οι βουλές μας να είναι βουλές του Θεού και η οδή μας οδή του Θεού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι πρώτον να καθαρίσουμε τη συνείδησή μας, στη συνέχεια την καρδιά μας και τέλος να φροντίσουμε να έχουμε το νου του Χριστού, γιατί λέγει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους ότι αν ο Χριστός κατοικεί μέσα μας, τότε το σώμα είναι νεκρό δια την αμαρτία, το δε πνεύμα είναι ζωή δια τη δικαιοσύνη. Γι' αυτό και εδώ ο Απόστολος Παύλος λέει εαυτούς εξετάζετε αν είστε στην πίστη, εαυτούς δοκιμάζετε μόνοι σας. Μην περιμένετε μόνο να σας δοκιμάσει ο Θεός. Ή δεν γνωρίζετε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι μέσα σας, εκτός κι αν είστε αδόκιμοι κατάτι, οπότε δεν είναι μέσα σας. Φοβερό. Να έρχομαι στην Εκκλησία, να είμαι αναγεννημένος, να είμαι βαφτισμένος εν ύδατι στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών, να είμαι βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο και να έχω τη δύναμη της Πεντηκοστής και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, να νομίζω ότι ο Χριστός κατοικεί μέσα μου, αλλά να διαπιστώνω ότι δεν κατοικεί. Και πώς θα διαπιστώσω ότι δεν υπάρχει βεβαιότης ότι ο Ιησούς Χριστός κατοικεί μέσα μου, εάν το σώμα μου δεν είναι νεκρό για την αμαρτία. Άρα το πνεύμα μου δεν είναι ζωντανό για τη δικαιοσύνη του Θεού. Πάρα πολύ εύκολα λοιπόν μπορώ να καταλάβω αν είμαι αδόκιμος σε κάτι, και θα δούμε τι είναι αδόκιμος, από το αν το σώμα μου δεν είναι νεκρωμένο για την αμαρτία και ζωντανό το πνεύμα μου για τη δικαιοσύνη του Θεού. Αν έλκομαι από τις επιθυμίες της σαρκός και δεν μπορώ να τις θανατώνω δια της προσευχής δια Πνεύματος Αγίου. Αν νικέμαι στον αγώνα που κάνω από τις επιθυμίες της σαρκός, από τις επιθυμίες των οφθαλμών και από την αλαζονία του βίου, τότε είμαι αδόκιμος, άρα ο Χριστός δεν κατοικεί μέσα μου. Γι' αυτό και ο Θεός επιτρέπει, φέρνει στη ζωή μας τις δοκιμασίες για να φανερωθεί ο άνθρωπος αν είναι δόκιμος. Δόκιμος στην πίστη. Μάλιστα ο Απόστολος Ιάκωβος λέει «Πάσαν χαρά νομίσατε ακόμη όταν από το διάβολο τον πειράζοντα πέσετε σε διαφόρους πειρασμούς για να φανερωθεί η δοκιμή της πίστεώς σας». Άρα ο Θεός με τις δοκιμασίες του
που έρχονται στη ζωή μας, δηλαδή με το σταυρό που μας δίνει να κουβαλάμε, μας φανερώνει εάν είμαστε δόκιμοι ή όχι. Αν ταλαιπωρούμεθα από το ένα που μας λείπει και δεν έχουμε, είμαστε γεμάτοι χαρά από όλα τα άλλα που μας έχει δώσει ο Θεός, τότε είμαστε αδόκιμοι και ο Ιησούς Χριστός δεν κατοικεί μέσα μας. Εάν δεν αντέχουμε το σταυρό μας, αγανακτούμε με το Θεό, αρνούμεθα το σταυρό, αρνούμεθα έτσι τον Κύριο, είμαστε αδόκιμοι και δεν κατοικεί μέσα μας ο Χριστός. Άρα δεν στεκόμεθα εις την πίστη. Άρα ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης δεν είναι μαζί μας για να απολαμβάνουμε την προστασία Του, τη χάρη Του, την εξουσία Του, τη δύναμή Του και την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Άρα χρειαζόμαστε μετάνοια και επιστροφή. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος επιμένει στους Κορινθίους λέγοντας «εαυτούς δοκιμάζετε». Και πρέπει να γνωρίζετε ότι ο Ιησούς Χριστός κατοικεί μέσα σας, και αυτό αποδεικνύεται από το αν είσαστε δόκιμοι κάθε φορά που επιτρέπει ο Θεός τον διάβολο να σε πειράζει, αν αντιστέκεσαι και φεύγει, ή αν δεν μπορείς να αντισταθείς και πέφτεις στις παγίδες του, ή όταν ο Θεός φέρνει τη δοκιμασία στη ζωή σου που δεν είναι άσκοπη, αλλά είναι είτε για να σε εκπαιδεύσει και να σε αναβαθμίσει για την παιδεία, είτε για να σου δώσει καρπό πολύ και ο καρπός σου να μένει για την καρποφορία, είτε για να σε προφυλάξει και να σε σώσει για το έλεος αυτού. Η δοκιμασία λοιπόν που φέρνει ο Θεός είναι για να μας φυλάξει για το έλεος Του, για να μας δώσει καρπό πολύ και ο καρπός μας να μένει για τη δόξα Του, και για να μας εκπαιδεύει και να μας αναβαθμίζει στην πνευματική μας ζωή και να μας φέρνει όλο πιο κοντά Του. Και ο Απόστολος Παύλος με παρησία αυτά τα οποία προτρέπει και κηρύττει, πρώτα τα έχει εκτελέσει λέγοντας «ελπίζω δε ότι θα καταλάβετε ότι εμείς δεν είμαστε αδόκιμοι, αλλά δόκιμοι». Εμείς το ξέρουμε, γιατί εξετάζουμε τον εαυτό μας στην πίστη, δοκιμάζουμε τον εαυτό μας, ελέγχουμε τη ζωή μας αν ο Χριστός είναι μαζί μας. Πώς? Ότι όπως λέγει, όπως είπαμε στους Κορινθίους, ότι το σώμα μας είναι νεκρό για την αμαρτία, το δε πνεύμα μας είναι ζωντανό για τη δικαιοσύνη του Θεού. Εμείς το ξέρουμε, ελπίζουμε να καταλάβετε κι εσείς, παρόλες τις κατηγορίες εναντίον μας από και τον κόσμο, αλλά και αδελφούς, αλλά και ψευδαδέλφους, ότι εμείς είμαστε δόκιμοι. Και ευχόμεθα εις τον Θεόν, προσευχόμεθα και ευχόμεθα εις τον Θεόν και εσείς να είστε δόκιμοι, ώστε να μην πράξετε μηδέν κακόν. Η ζωή σας να είναι όχι μόνο μέσα στην ελευθερία από την αμαρτία που φέρνει το αίμα του Χριστού, αλλά ιδιαιτέρως μέσα στη δουλεία ενώπιον του Θεού και Πατρός και του Ιησού Χριστού και του Πνεύματος του Αγίου. Ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας, δουλωθέντες εις τον Θεόν, ώστε ο καρπός σας όλος να είναι εις αγιασμόν, και έτσι το τέλος σας ζωή αιώνιος. Και θέλουμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, να είστε δόκιμοι, όχι γιατί μέσα από τη δική σας δόκιμη ζωή ενώπιον του Θεού να δικαιωθούμε εμείς, γιατί η αλήθεια είναι ότι από τον καρπό φαίνεται το δέντρο. Εάν η οικογένειά μου
Αν το έργο μου έχει αποτελέσματα σάρκικα, ο πρώτος που αποδεικνύεται αδόκιμος είμαι εγώ. Αλλά θέλω να είσαστε δόκιμοι, δεν θέλω να δικαιώνομαι. Εάν δω μέσα από την οικογένειά μου, μέσα από το έργο μου, σαπρά αποτελέσματα, μετανοώ. Ελέγχω τη συνείδησή μου, την καρδιά μου, το περπάτημά μου, τον αγώνα μου. Ζητάω χάρη από το Θεό για να είσαστε δόκιμοι εσείς. Όχι όμως για να δικαιωθούμε εμείς, αλλά για να πράτετε εσείς το καλό και να δοξάζετε ο Θεός στη ζωή σας. Ωραίες προτροπές, αδελφοί. Και ολοκληρώνει, γιατί δεν μπορούμε να πράξουμε κάτι εναντίον της αλήθειας. Δεν μπορούμε να προσωποληπτήσουμε, να κάνουμε χατήρια, να δικαιολογήσουμε, να παραβλέψουμε. Δεν μπορούμε να πράττουμε στη ζωή μας εναντίον της αλήθειας, αλλά πάντοτε υπέρ της αληθείας. Δεν είναι δηλαδή αυτό το οποίο μας κατευθύνει η καρδιά μας, η λογική μας, η αγάπη μας. Εκείνο που μας κατευθύνει είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου. Στερεά απόφαση έχει πάρει ο Απόστολος Παύλος από τότε που ήρθε ο Χριστός. Όλα να τα θεωρώ σκύβαλα μπροστά στο έξοχο της γνώσεως του Χριστού. Γι' αυτό και η προτροπή του στον Απόστολο, στον Τιμόθεο, ήταν πάντοτε σπούδασον, προσπάθησε αγωνίσου να παραστήσεις τον εαυτό σου δόκιμον εις το Θεό. Εργάτη που για το έργο σου να μην τρέπεσαι, ανεπέσχυντο. Ορθοτομούντα το λόγο της αληθείας. Δεν δυνάμεθα να πράξω με κάτι έξω και εναντίον του Λόγου του Θεού. Δεν μπορούμε. Σας αγαπάμε. Θέλουμε να σας κάνουμε όλα τα χατήρια. Θέλουμε να κάνουμε ό,τι θέλετε, αλλά δεν μπορούμε να πράξουμε έξω από το Λόγο του Θεού. Αλλά ό,τι πράττουμε, το πράττουμε μέσα και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό χαιρόμαστε. Όχι να είμαστε εμείς δυνατοί και εσείς ασθενείς. Δεν είναι αυτή η χαρά μας. Δεν χαίρομαι, λέει ο Απόστολος Παύλος, να είμαι εγώ δυνατός και εσείς δεν βαριέστε να είστε ασθενείς. Όχι, δεν είναι αυτή. Λύπη είναι αυτό για μας. Λύπη είναι, όπως ο πατέρας χαίρεται όταν τα παιδιά του πάνε καλά. Όχι όταν αυτός πάει καλά. Γι' αυτό χρεωστεί να πλουτίζει για τα παιδιά του. Δεν χρεωστούν τα παιδιά να πλουτίζουν, να θησαυρίζουν, συγγνώμη, για τον πατέρα. Ο πατέρας, επειδή αγαπάει, θέλει τα παιδιά του να πηγαίνουν καλά και όπως είπε και ο Ιωάννης, ο βαπτιστής, εγώ πρέπει να ελαττώνομαι και εκείνος πρέπει να αυξάνει. Η χαρά μας, λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι εμείς να ελαττωνόμεθα, να είμαστε ασθενείς, αλλά εσείς να είστε δυνατοί. Γι' αυτό υποφέρουμε ονειδισμό, γι' αυτό υποφέρουμε όλα όσα κακά επιβουλεύονται, όλοι εναντίον μας, όσοι επιβουλεύονται εναντίον μας. Και δεσμά υποφέρουμε για σας, και ονειδισμό, και ραβδισμό, και όλα τα υποφέρουμε για σας, γιατί χαιρόμαστε και θέλουμε εμείς να είμαστε ασθενείς, αλλά εσείς να είσαστε δυνατοί. Και τούτο περισσότερο ευχόμεθα και προσευχόμεθα των καταρτισμών σας, που είναι, αδελφοί αγαπητοί, το σημαντικότερο στη ζωή του ανθρώπου. Ο Ιησούς Χριστός έδωκε διακονίες, άλλους μεν αποστόλους, προφήτες, διδασκάλους, ευαγγελιστές, ποιμένες,
για τον καταρτισμό των Αγίων, ώστε να φτάσουν σε ηλικία πληρώματος ο Ιησού Χριστού. Γιατί ο καταρτισμός είναι αυτός που μετατρέπει τον χριστιανό από νήπιο σε άντρα πίστεως. Δεν μεταβάλλεται, δεν αυξάνει, δεν προκόβει ο χριστιανός. Δεν ξεφεύγει από την νηπιακή ηλικία ο χριστιανός παρά μόνο με τον καταρτισμό. Γι' αυτό και στον Απόστολο Τιμόθεο, στον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος λέει «Ταύτα μελέτα, καταρτήσου, εις ταύτα μένε, όχι ακροατής επιλύσμων, εκτελεστής, και τότε και μόνο τότε η προκοπή σου θα είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους, γιατί θα καταρτίζεσαι και ο Θεός θα σε αυξάνει και θα σε οικοδομεί». Αλλά συνεχίζει, πρόσεχε στον εαυτό σου, πρόσεχε στη διδασκαλία, γιατί θα έρθουν άνθρωποι, θα έρθουν καιροί που οι άνθρωποι δεν θα αντέχουν την υγιένουσα διδασκαλία, θα λένε τα δικά τους και θα επισορεύουν διδασκάλους που να τους διδάσκουν αυτά που αυτοί θέλουν να ακούνε, γαργαλιζόμενοι την ακοή. Εσύ όμως κήρυξε το λόγο, επίμενε εγκαίρος, ακέρος, μείνε στην αλήθεια, πρόσεξε πρώτα τον εαυτό σου και τη διδασκαλία που διδάσκεις και τότε ο Θεός θα σώσει και σένα αλλά και τους ακούοντάς σε. Προσευχόμεθα λοιπόν πολύ περισσότερο για τον καταρτισμό σας, γιατί αλλιώς θα αναγκαστώ όταν θα έρθω να σας συναντήσω να φερθώ αποτόμως. Μα φέρετε ο δούλος του Θεού αποτόμως? Βέβαια, βέβαια θα αναγκαστώ να φερθώ αποτόμως σύμφωνα με την εξουσία την οποία μου έδωκε ο Θεός, προς οικοδομή και όχι προς καθαίρεση. Θα φερθώ αποτόμως για να σας οικοδομήσω και όχι για να σας καταστρέψω. Γι' αυτό και ο Θεός, άλλωστε ο Απόστολος Παύλος είναι μιμητής του Χριστού και του Θεού, ο Θεός τι λέει? Η Χριστότητα του Θεού και η αυστηρότητα του Θεού σας φέρνει σε μετάνοια. Έχει δύο τρόπους, και την παιδεία και την ουθεσία. Ο Θεός συμπεριφέρεται είτε με Χριστότητα, με τη διδασκαλία, με τη χάρη, με το έλεος, με την παράκληση, είτε με αυστηρότητα, με τον έλεγχο, με φέρσιμο απότομο, αλλά προς οικοδομήν και όχι προς καθαίρεσιν. Το λοιπόν αδελφοί, χαίρετε, πάντοτε χαίρετε και πάλιν θέλων υπηχαίρετε, είτε πειράζεστε, πάσαν χαρά νομίζατε, είτε δοκιμάζεστε, χαίρεστε και αγάλεστε, πάντοτε χαίρετε, γιατί ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου είναι χαρά. Δεν μπορεί ο χριστιανός να καταπίνεται από την υπερβάλλουσα λύπη. Ο χριστιανός ο οποίος μπαίνει μέσα στη λύπη θα φτάσει να πάθει κατάθλιψη. Και πότε έρχεται αυτή η λύπη? Όταν χάνεται η πίστη. Όταν χάνεται η πίστη, γεμίζει η ζωή του ανθρώπου με απογοήτευση, με απελπισία, με θλίψη, με πόνο, με δάκρυα, με αγανάκτηση. Αυτός δεν είναι χριστιανός πια. Τέος χριστιανός είναι. Ο χριστιανός έχει χαρά. Είναι αγωνιστής. Έχει πίστη, έχει ελπίδα. Και ιδίως στις έσχατες μέρες που έρχονται βουνό τα κακά, τώρα είναι όποιος αντέξει.
Όποιος αντέξει να έχει πίστη, να μένει στην πίστη, εξετάζοντας τη συνείδησή του, την καρδιά του, τις σκέψεις του, τις σχέσεις του με το Θεό, τις σχέσεις του με τους ανθρώπους. Γιατί όταν θα έχεις πίστη, η πίστη θα ενεργείται δια της αγάπης. Πρέπει να έχεις και αγάπη. Πίστης δια αγάπης ενεργουμένη. Και όταν θα βλέπεις την πίστη σου να εργάζεται και να ενεργεί με την αγάπη του Θεού που είναι εγκεχημένη στην καρδιά σου, τότε δεν μπορεί παρά να έχεις χαρά. Όταν βλέπεις το Θεό να εργάζεται, δεν μπορεί. Έχεις χαρά. Γιατί δεν περπατάμε δια της όψεως να βλέπουμε το σκοτάδι. Το σκοτάδι που είναι πυκνό, πυχτό, που καλύπτει τους ανθρώπους και τις σκέψεις τους. Παδίζουμε δια της πίστεως το Λόγο του Θεού, που ο Λόγος του Θεού είναι φως και σκοτία είναι αυτό, δεν υπάρχει ούτε μία. Δεν βαδίζουμε στο σκοτάδι, βαδίζουμε στο φως το αιώνιο, το απρόσιτο. Εγώ είμαι το φως του κόσμου τούτου, μέσα στο σκοτάδι λέει ο Χριστός, αλλά δεν σταματάει εκεί. Και εσείς είστε το φως του κόσμου. Μέσα στην κατάθλιψη, χαρά. Μέσα στην αγανάκτηση, δοξολογία. Το πνεύμα του κόσμου, το πνεύμα της ακιδείας. Και ο Θεός φωνάζει, είναι καλό να αγανακτείς. Και ο κόσμος έχει κύμα αγανακτισμένων. Αλληλούια. Ευχαριστούμε το Θεό. Γιατί ο Χριστός είναι η ελπίδα μας. Είναι η σοφία μας. Είναι ο αγιασμός μας. Είναι η δύναμή μας. Και το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, τα λόγια του Χριστού, είναι η δύναμη του Θεού που σώζει αυτούς που μένουν στην πίστη. Χαίρετε λοιπόν. Καταρτίζεστε. Το δεύτερο. Έχεις χαρά. Για να διατηρηθεί η χαρά σου και να αυξάνει, καταρτίζου μέσα στο Λόγο του Θεού. Μπες μέσα στο Λόγο του Θεού, όπως είπαμε και πριν, μελέτα. Διάβαζε. Δια Πνεύματος Αγίου εισέλθε μέσα στα βάθη του Θεού. Και εκεί θα γνωρίσεις αυτά τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, οτίον δεν ήκουσε και εις καρδία ανθρώπων δεν ανέβησαν, αλλά ο Θεός τα ετοίμασε για τους αγαπώντας Αυτόν. Αλληλούια. Καταλαβαίνετε τι έχει ετοιμασμένα, αδελφοί. Τι έχει ετοιμασμένα. Μπες μέσα στα βάθη του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Καταρτήσου με το Λόγο του Θεού και με το Πνεύμα το Άγιο, γιατί εμείς ένα διδάσκαλο έχουμε, τον Ιησού Χριστόν, και πάντες είμαστε διδαχτοί του Πνεύματος του Αγίου. Παραμυθίστε, ενισχύετε ο ένας τον άλλον. Να συμπαραστέκεστε ο ένας τον άλλον. Να γίνεστε Σίμων Κυριναίος ο ένας τον άλλον. Εσείς οι δυνατοί να βαστάζετε τα ασθενήματα των αδυνάτων. Γιατί σήμερα είσαι δυνατός, βάστασε τα ασθενήματα των αδυνάτων, γιατί αύριο θα είσαι εσύ ο ασθενής και κάποιος δυνατός θα έρθει να σε βαστίξει εσένα. Πολύ σημαντικό, φρονείτε το αυτό. Μην ακούς άλλα. Αυτός λέει έτσι, αυτός λέει έτσι, αυτός λέει αλλιώς. Ότι λέει ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, το Ευαγγέλιο του Χριστού. Μόνο μέσα από την αλήθεια του Ευαγγελίου και μόνο με απόφαση να κάνω αυτά που είναι γραμμένα. Ό,τι δεν είναι γραμμένο μέσα δεν με αφορά εμένα. Όποιον άλλον θέλει ας αφορά, όσο καλό και να είναι. Γιατί θέλω να βλέπω την ευλογία του Θεού στη ζωή μου. Θέλω να παρηγορώ και να παρηγοριέται ο άλλος. Θέλω να στηρίζω και να στηρίζεται ο άλλος. Θέλω να ενισχύω και να ενισχύεται ο άλλος. Θέλω να διορθώνω και να διορθώνεται ο άλλος. Θέλω να ελέγχω και να ελέγχεται ο άλλος. Αλλά δεν γίνεται με ανθρώπινη δύναμη. Με ικανότητα, με σοφία και με σύνεση. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος δεν ήρθα να σας κηρύξω
με λόγους καταπιστικούς ανθρωπίνης σοφίας, ούτε με υπεροχή λόγου ή πνεύματος, αλλά ήρθα γνωρίζοντας μόνο ότι ο Ιησούς Χριστός είναι σταυρωμένος. Γιατί δεν θέλω η πίστη σας να γίνει από τον άνθρωπο, αλλά από τη δύναμη του Θεού. Φρόντιζε να έχεις την αυτήν γνώμη, να φρονείς το αυτό με τον αδελφό σου. Έχεις κάποια διαφορά, μη διστάσεις να την εκφράσεις. Όχι για να διδάξεις, για να διδαχθείς. Γιατί αν εγώ εκφράζω τη γνώμη μου για να σε διδάξω, παίρνω τη θέση του Χριστού. Αν εγώ εκφράζω τη γνώμη μου για να σου πω τι θα κάνεις, παίρνω τη θέση του παράκλητου, του πνεύματος της αληθείας. Αν όμως εγώ σου πω τη γνώμη μου για να με διδάξεις, τότε θα με διδάξει ο Χριστός. Και αν σου πω τη γνώμη μου για να μάθω τι πρέπει να κάνω, τότε θα με οδηγήσει ο παράκλητος εις πάσαν την αλήθεια. Μη γίνεστε πολύ διδάσκαλοι, γιατί σε μεγάλη κατάκριση θα έρθετε. Εκείνο δε που πρέπει να εξετάζουμε είναι την καρποφορία μας. Αν ο Θεός είναι μαζί μας, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Ειρηνεύεται μετά πάντων των ανθρώπων, όσο τουλάχιστον το αφημάς. Και τότε ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης θα είναι μαζί σας. Και τι να το κάνω, να κηρύττω, να προφητεύω, να ευαγγελίζω, να προσεύχομαι και ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης να μην είναι μαζί μου, να μην είναι προπορευόμενός μου, να μην είναι ο ευλογών και ο πληθύνων. Ποιο είναι το κέρδος, τι κέρδισα? Τέλειωσε τις προτροπές του και τώρα εκφράζει την αγάπη που πρέπει να έχουμε ένας για τον άλλον. Ασπάστητε αλλήλους εμφυλήματε Αγίω, σας ασπάζονται πάντες οι Άγιοι. Το τελευταίο είναι ο αγιασμός, άνευ του οποίου κανείς δεν θα δει το Θεό. Και τότε η αγάπη του Θεού Πατρός, η χάρις του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού και η κοινωνία του και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου θα είναι, αδελφέ μου, μαζί σου, μαζί με την οικογένειά σου και θα φαίνεται, και μαζί με την Εκκλησία που υπηρετείς και θα φαίνεται, αλλά τι θα φαίνεται? Η δόξα του Θεού. Αμήν.